Έτοιμα τα αρτοπία και το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται να βγάλουν από το φούρνο την πρώτη λαγάνα. Η καθιερωμένη παραδοσιακή λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας είναι δύσκολη στην παραγωγή της, αφού γίνεται στο χέρι και παρότι το κόστος έχει ανέβει φέτος, η τιμή της θα είναι χαμηλότερη από πέρσι. Κυριακή μεσημέρι ξεκινάμε να φτιάχνουμε την παραδοσιακή λαγάνα. Λόγω των ημερών και της μεγάλης κρίσης που υπάρχει, φέτος αποφασίσαμε να ρίξουμε τις τιμές μας, αν και χαμηλότερα και από πέρσι, αρκετά χαμηλότερα από πέρσι θα έλεγα. Παρότι τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, αποφασίσαμε για να μπορέσει ο κόσμος να γευτεί τη λαγάνα, μιας και είναι μια φορά το χρόνο και καταλαβαίνουμε την κρίση που υπάρχει, εμείς θα κάνουμε την κίνηση να ρίξουμε πάνω από 20% την τιμή της λαγάνας. Δηλαδή πέρσι μέσος όρος η λαγάνα πουλήθηκε στα 2,5 με 2,80, φέτος θα κυμανθεί γύρω στα 2 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Συναισθανόμαστε και εμείς την κρίση που υπάρχει, καταλαβαίνουμε, ερχόμαστε άμεσα σε επαφή με τον κόσμο και πήραμε την απόφαση αυτή, τουλάχιστον στο δικό μας το μαγαζί, αλλά και κάποια μηνύματα που λαμβάνω από άλλους συναδέλφους, θα υπάρχει μία μείωση στις τιμές και ευελπιστούμε ο κόσμος να μας τιμήσει με την παρουσία του. Ξεκινάμε Κυριακή μεσημέρι. Είναι δύσκολο να φτιαχτεί η λαγάνα, φτιάχνεται στο χέρι. Ευελπιστούμε και με τον καιρό που θα βοηθήσει. Η πρώτη λαγάνα θα είναι έτοιμη? Η πρώτη λαγάνα γύρω στις 5 ώρα θα είναι έτοιμη. Θα είναι έτοιμη, ναι. 5 ώρα το απόγευμα θα είμαστε έτοιμοι να, μαζί με το καρναβάλι που διοργανώνει ο Δήμος Άργους και τα μηνύματα που έχουμε θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εκτός της λαγάνας, ένα άλλο παραδοσιακό. Παραδοσιακός χαλβάς, είναι ο Σιμιγδαλένιος ο χαλβάς που παράγουμε εδώ. Έχουμε για πρώτη φορά φέτος στο κατάστημά μας και το χαλβά της Δραπετσόνας, αυτόν που φημίζεται το χαλβά το χειροποίητο. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. 4 ευρώ Σιμιγδαλένιος ο χαλβάς, 6 ευρώ ο χαλβάς της Δραπετσόνας και εκεί πολύ χαμηλές τιμές. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ο κόσμος να μπορέσει να γευτεί τα προϊόντα μας. Καλούμε όλο τον κόσμο να τιμήσει καταρχήν την πόλη μας με την παρουσία του. Ο κόσμος πρέπει να προτιμήσει την τοπική αγορά, όλα τα καταστήματα της τοπικής αγοράς, να μην αφήνει τα χρήματά του πλέον έξω από την πόλη και να δουλέψει όλος ο κόσμος γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες. Ο κόσμος περνά μια πρωτοφανή κρίση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σταθούμε στον κόσμο, γιατί εμείς δουλεύουμε από τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κούλημα σε όλους.